Ο Δήμος Ηρακλείου προετοιμάζεται για τις εκλογές χωρίς προβλήματα. Το προσωπικό που έχει αναλάβει την ευθύνη δουλεύει κανονικά όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται. Για το πρόβλημα με τις μεταδημοτεύσεις, 163 δημότες Ηρακλείου, των οποίων οι μεταδημοτεύσεις είχαν ολοκληρωθεί κανονικά από το δημοτολόγιο μας, δεν βρίσκονται στις λίστες, στους εκλογικούς καταλόγους που έστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς βέβαια δική μας ευθύνη. Αυτοί οι άνθρωποι, 163, έχουν ειδοποιηθεί από το Δημοτολόγιο του Δήμου Ηρακλείου και τηλεφωνικώς και εγγράφως, ούτως ώστε να ψηφίσουν στους Δήμους που ήταν πριν. Από αυτούς, τα 51 άτομα ανήκουν σε Δήμους εκτός νομού Ηρακλείου και οι υπόλοιποι σε Δήμους, σε γειτονικούς Δήμους μέσα στο νομό Ηρακλείου. Οι άνθρωποι κάνουν μεταδημότευση για να γίνουν Δημότες Ηρακλείου και τα εκλογικά τους δικαιώματα θα έπρεπε να μεταφερθούν και αυτά. Για κάποιο λόγο το Υπουργείο δεν τους έχει συμπεριλάβει στους εκλογικούς καταλόγους. Έχουμε και το θέμα με τους 18άριδες που δεν θα ψηφίσουν, γνωστό όπως σε όλη την Ελλάδα. Για το Ηράκλειο είναι περίπου 800 άτομα και αυτά τα άτομα δεν θα ψηφίσουν ούτε σε τυχόν επαναληπτικές εκλογές. Θα ετοιμαστούν οι σάκοι για τους δικαστικούς. Το κέντρο που θα τρέξει όλη αυτή τη διαδικασία με τις εκλογές θα είναι στο κτίριο της Ανδρόγειο, στο Πολύκεντρο, από την Παρασκευή. Οι κάλπες, τα παραβάν, οτιδήποτε χρειάζεται για να γίνει εκλογική διαδικασία θα γίνει από το Δήμο Ηρακλείου όπως προβλέπετε. Και αυτό που προσπαθούμε είναι να υπάρχει εύκολη πρόσβαση, ούτως ώστε να ψηφίσουν με άνεση και οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με δυσκολία, τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Θέλουμε όσο το δυνατόν λιγότερα εκλογικά κέντρα σε ορόφους, λιγότερα εκλογικά κέντρα εκεί που η πρόσβαση είναι δύσκολη.